Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Ήφεσος Περιστερίου, ΑΟ Χαϊδαρίου, το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1, έχουμε τον coach του Ήφεσου, Λευτέρη Αλεξάκη. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, βρεθήκατε πίσω στο σκορ, ισοφαρίσατε, με ωραία σέντρα Τουρτούλη, βουλωμένος με κεφαλιά, ισοφάρισε και μείνατε στην ισοπαλία. Ναι. Θέλω να πω ότι σήμερα δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θα έπρεπε να ήμασταν. Δικαιούμαστε νομίζω να κάνουμε από τα 6 μάτς και ένα όχι και τόσο καλό. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε στο παιχνίδι έτσι όπως θα έπρεπε να μπούμε. Είχαμε δύο σημαντικές ελλείψεις, γιατί η δικιά μας ομάδα θεωρούνται σημαντικές ελλείψεις, του Χάιδα και του Ντάτσι, στο μεσοαμυντικό μας παιχνίδι. Είναι δύο παιδιά τα οποία μας δίνουν μια άλλη ποιότητα στην ενδεκάδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μένουμε σε αυτό όμως. Εμείς προσπαθήσαμε, αν και μείναμε όπως πολύ σωστά είπες πίσω στο σκορ, προσπαθήσαμε, κάναμε ένα γκολ. Είχαμε 3-4 φάσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα ακόμα και είδαμε ότι συνεχίσαμε μέχρι το τέλος να προσπαθούμε να κάνουμε γκολ και δείχνει καθαρά ότι δεν αρεσκόμαστε στο να πάρουμε την ισοπαλία. Στο να έρθει ισοπαλία το αποτέλεσμα όμως και η ισοπαλία μας στο παιχνίδι είναι. Έληξε η ισοπαλία, πήραμε ένα πόντο και προχωράμε. Είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Σήμερα είδαμε έναν ακόμη νεαρό παίκτη του Ήφαιστου, τον έβαλε σε αλλαγή και πιστεύω ότι σε δικαίωσε. Αναφέρομαι για τον Τουρτούλη. Το έχω πει από την αρχή που έχω έρθει εδώ ότι θα δουλεύω με τα παιδιά πάρα πολύ, δουλεύουν πάρα πολύ και τα ίδια τα παιδιά. Προσπαθούν να έρθουν στα δικά μου τα θέλω. Και υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη, τόσο ο Λιούκας, όσο ο Καλκανάκος, ο Γονής, ο Τουρτούλη, ο Καρδάμης και άλλα παιδιά τα οποία προσπαθούν πραγματικά, εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας και σημαντικό και για εμάς για να παίρνουμε πράγματα από αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και σε αυτό το κομμάτι και όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το μέλλον γράφει ύφεστος και θα συνεχίσω να το λέω. Αν ήθελες να πεις και τη δική σου άποψη για το Χαϊδάρι. Ναι, το Χαϊδάρι ποτέ δεν έπαψε να είναι μια ομάδα από τις καλές κατηγορίες. Έχει 4-5 παιδιά πάρα πολύ ποιοτικούς. Μας δημιουργήσαν κάποια θεματάκια στο πρώτο ημίχρονο ειδικότερα, στο δεύτερο ημίχρονο όχι πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι εμείς. Το δείξαμε μέχρι το τέλος, πέσαμε μέχρι το 93-94 συνεχώς για να προσπαθήσαμε για να κάνουμε γκολ. Που δείχνει ότι και σε αυτό το κομμάτι, στον τομέα της φυσικής κατάστασης, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Η γνώμη σου για τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τον όμιλο μέχρι στιγμής. Κοίτα να σου πω, δεν κάθομαι να κοιτάω. Βέβαια η αλήθεια είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ότι όταν δεν κερδίζεις ένα μάτς, καλός ή κακός κοιτάς, ρίχνεις και τη ματιά σου να δεις τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Από ό,τι έμαθα ήρθαν δύο ισοπαλίες, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ισοπαλία του Ηρακλείου με τη Νέα Ιωνία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Που σημαίνει ότι δεν άλλαξε κάτι στο βαθμολογικό πίνακα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτές τις ομάδες. Εμείς θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, δεν αλλάζει τίποτα. Θεωρώ ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και τα δύο παιδιά αυτά, που σημαίνει ότι ανεβαίνουμε πολύ σε ποιότητα. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, αυτή που έχουμε ξεκινήσει, ταπεινά, όμορφα και σωστά. Ακολουθεί ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι, όπως λέω πάντα, στη σειρά του πρωταθλήματος. Εμείς, όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, ίσως να γίνομαι και κουραστικός, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εμείς δεν έχουμε καμία πολυτέλεια και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, όπου και να βρίσκεται, ακόμα και στην τελευταία θέση να είναι. Εμείς θα προσπαθούμε κάθε Σαββατοκύριακο να βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Και επαναλαμβάνω κάτι που είπα προηγουμένως, ότι σήμερα που δεν ήμασταν και τόσο καλοί, ήρθαμε 1-1 και κάλλιστα αν δεν τρώμε αυτό το γελίο, γιατί πρόκειται περί γελίου γκολ, αυτά τα γκολ δεν τα τρώνε ούτε σε παιδικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι η γκολ το Χαϊδάρι δεν θα μπορούσε να βάλει με άλλο τρόπο, εκτός από αυτό που έβαλε. Εμείς όμως είδαμε ότι και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ μέσα από δημιουργία καταπληκτική κάναμε και δημιουργήσαμε και 3-4 φάσεις να κάνουμε ακόμα και κάτι παραπάνω. Είχατε και το δοκάρι με τον Ζαφυράτο στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό στημένο από το φάουλ, ναι, που θα μπορούσε και εκεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα και να πούμε και μπροστά στο σκορ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.